Είναι μαζί μας, κτηνίατρος δεν είναι. Να ξεκινήσουμε λίγο τη φωτογραφία. Βλέπουμε τώρα κάποια πλάνα. Χθες λοιπόν μια φωτογραφία, αυτή εδώ. Βάλτε την λίγο full παρακαλώ. Γιατί έγινε viral για το βλέμμα του σκύλου. Γιατί έχει συνέστημα. Το τελευταίο βλέμμα της Νίκης είναι το σκυλί το οποίο είχε βρεθεί αλυσοδεμένο στη... Πού ήτανε, Ζαχάρο. Στην Ηλία, στη Ζαχάρο, στη βρέθηκε Ζαχάρο. Από δύο τουρίστριες, οι οποίες είχαν έρθει στη χώρα μας. Από το εξωτερικό. Από την Αυστρία. Αποστεωμένο, χωρίς φαγητό για δεν ξέρω πόσο καιρό. Και εδώ ο κτηνίατρος, ο οποίος καταλαβαίνω ότι το φρόντιζε και είναι μαζί μας. Κάνανε για 6 μέρες τεράστιες προσπάθειες. Ο κύριος Διονύσης Λιαρωμάτης, λοιπόν, από τη φιλοζωική οργάνωση Νοιάζομαι, είναι μαζί μας. Μας συγκινήσατε πολύ με αυτό το φιλί. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό το φιλί, ναι, ήταν συγκινητικό. Μου το είχαν καταρχήν... Πάρα πολλοί φίλοι και φιλόζωοι φίλοι και γενικά ο κόσμος μου ζητάγανε συνέχεια στο Messenger ή στο τηλέφωνο που μου να τη δώσω ένα φιλί. Και το φιλί ήταν για όλο τον κόσμο που στάθηκε δίπλα της. Πείτε μου λίγο εσείς πόσες μέρες ήσασταν μαζί με την Νίκη. Τη φροντίζατε εσείς. Ήμουνα μαζί της από τη μέρα που με... Καταρχήν να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Με καλέσανε την προηγούμενη Πέμπτη, δύο γυναίκες από Αυστρία, στο προσωπικό μου τηλέφωνο, στο Messenger, όπου μου ζητάγανε βοήθεια και μου στείλανε πλούσιο υλικό από αυτό το πλάσμα, την Νίκη. Και μου ζητάγανε βοήθεια. Help, βοήθεια, Ντένις, ξέρω εγώ, σε παρακαλώ, έλα εδώ, στη Ζαχάρο και να σώσουμε αυτό το σκυλί. Όταν είδα εγώ τα πλάνα που μου στείλανε το βίντεο και τις φωτογραφίες, σοκαρίστηκα. Ναι, εγώ τώρα τα είδα πρώτη φορά και... Και ναι, μίλησα μαζί τους. Όντως σοκαρίστηκα. Τους κάλεσα απευθείας, γιατί ζήτησα το τηλέφωνο τους μέσω Messenger, πήρα τηλέφωνο. Οι γυναίκες μου... ξένες φυσικά από Αυστρία, μιλήσαμε και μου δώσανε στίγμα που ακριβώς βρίσκονται. Και τους λέμε, η απάντηση δικιά μου ήταν θετική φυσικά, εννοείται, και τους λέω περιμένετε, έρχομαι σε λίγα λεπτά, θα είμαι εκεί. Πράγματι πήγαμε εκεί. Άρα εσείς είστε σε αυτή τη φιλοζωική που είναι της περιοχής από ό,τι καταλαβαίνω και είστε και κτηνίατρος, ναι. Σωστά. Ναι, μπράβο. Συγχαρητήρια. Και πήγα, που λέτε, εκεί μαζί με την αντιπρόεδρο, την κυρία Διονυσία Τσεφερλή Καλογεροπούλου, αλλά στην διαδρομή που πηγαίναμε έκρινα να καλέσω, όπως πάντα κάνω, την ελληνική αστυνομία, το ΑΤΑΦ Ζαχάρος, ώστε να είναι και παρόν η ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία έφτασε μετά από 5 λεπτά που καλέσαμε. Φυσικά, μέχρι να έρθει η ελληνική αστυνομία εκεί, είχαμε πιάσει μια κουβέντα με τις κυρίες, μας διηγηθήκαν κάποια πράγματα, μας δώσανε κάποιο υλικό που είχαν επίσης στο κινητό τους τηλέφωνο και έγινε ό,τι έγινε μετά. Κύριε Λιαρωμάτη, έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο, γιατί οι εικόνες τουλάχιστον για μας είναι πρωτοφανείς. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω ξαναδεί έτσι σε τέτοια κατάσταση σκυλάκι έτσι καταρχήν. Έχουμε βρει αδέσποτα, που δεν μου αρέσει η λέξη αδέσποτα. Έχουμε βρει σε τέτοιες καταστάσεις σκυλάκια, αλλά όμως δεσποζόμενο σκυλί δεν έχω ξαναβρει. Εμένα έτσι μου κάνει εντύπωση πως δύο τουρίστριες μπήκαν στη διαδικασία που είναι εκεί για λίγες μέρες, κάνουν τις διακοπές σου οι γυναίκες, και μάζεψαν υλικό. Βρήκανε εσάς τώρα στο Messenger, το τηλέφωνο. Δηλαδή έγινε σε άλλη γλώσσα. Ασχολήθηκαν. Είναι δυνατόν λοιπόν το σκυλί αυτό να μην το είχε δει κανένας άλλος από την περιοχή και έτυχε δύο τουρίστρες που κάναν τις διακοπές τους να πήγανε, να ξαναπήγανε, να βγάλαν φωτογραφίες, να ρωτήσανε. Δεν μπορεί να σας βρήκανε στο Messenger έτσι ξαφνικά. Κάνανε οι γυναίκες μία έρευνα. Καθημερινή έρευνα τέλος πάντων, σε ανθρώπινο επίπεδο, όχι επαγγελματική. Κανείς άλλος δεν είδε αυτό το σκυλί τόσο καιρό εκεί. Πόσο καιρό εσείς πιστεύετε, σαν κτηνίατρος, ότι ήταν δεμένο αυτό το σκυλί? Όχι, δεν είμαι κτηνίατρος. Δεν είστε κτηνίατρος, συγγνώμη. Όχι. Και πώς το φροντίζετε, εδώ βλέπω ρο.
Α, οι εικόνες είναι μέσα από την ιατρική κλινική, γιατί που ήταν η Νίκη. Απλά ήμουν συνέχεια από πάνω της, δεν την άφηνα. Ωραία, ωραία. Ζητώ συγγνώμη, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι εσείς την φροντίζατε. Πόσο καιρό δηλαδή, συζητώντας, το σκυλί αυτό έχει μείνει εκεί, είχε μείνει εκεί, δεμένο. Εντάξει, ένα μήνα, δύο εβδομάδες. Ένα μήνα, παραπάνω. Παραπάνω από ένα μήνα. Άρα δηλαδή στον ένα μήνα... Έχουμε τις πληροφορίες, έχουμε τα πάντα, έχουμε καταγγελίες που μας έχουν κάνει για την Νίκη, για πόσο χρονικό διάστημα ήταν εκεί. Πόσο χρονικό διάστημα. Αυτά δεν μπορώ να τα πω, γιατί τρέχει αυτή τη στιγμή η δικογραφία. Το γνωρίζω ότι τρέχει. Θεοδόση μου, ξέρω ότι έχει καταθέσει και ο άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται φρόντιζε το συγκεκριμένο ζώο. Ναι, μπράβο, σωστά. Ναι, ναι. Θεοδόση, λίγο να σε ακούσουμε. Και έχουν πέσει σε πολλά θέματα. Εγώ όμως το ερώτημά μου είναι άλλο. Δεν το είδε κανείς, δεν πέρασε κανείς από εκεί μπροστά. Προφανώς και πέρασε. Τώρα γελάτε, η Ζαχάρο, επειδή είναι και κλειστός τόπος. Χιλιάδες από εκεί, έτσι. Γιατί χιλιάδες πέρασαν μπροστά από το ζώο. Η κεντρική παραλία της Ζαχάρου. Συγχαρητήρια. Ήταν μπροστά στο κεντρικό διαδρόμο και αυτό ρωτάω. Την παραλία. Άρα δηλαδή όλη η περιοχή περάσανε, το έβλεπε. Έχουν... Και γιατί δεν μιλούσανε, φοβόντουσαν κανέναν. Μα φοβόντουσαν, ναι. Ποιον? Αυτό ψάχνουμε κι εμείς να μάθουμε ποιον φοβόντουσαν. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον, ολοκληρώνοντας αυτό που λέγατε πριν, και... ο δρόμος από εκεί στην Ζαχάρο, επειδή την ξέρω την περιοχή, Πελοποννήσιος είμαι, περνάει πάρα πολλοί κόσμος από εκεί. Μπράβο, ναι. Αλλά στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζεις και τον ιδιοκτήτη, ξέρω εγώ, ίσως είπανε, ξέρετε πού να μπλέξω. Τέλος πάντων ο ιδιοκτήτης πήγε και έδωσε εξηγήσεις. Στην αστυνομία. Θέλετε να ακούσετε τις εξηγήσεις. Λοιπόν, το βρήκα, λέει, το σκυλί. Καταρχήν, το σκυλάκι, να πούμε ότι είναι ένα μπόξερ. Είναι μια ράτσα πολύ αγαπητή, κυρίως στα παιδάκια. Μπράβο. Ό,τι και να είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και είπε ότι το σκυλί το βρήκε σε μια απόμερη περιοχή, δαγκωμένο, λέει, από φίδι. Και το πήρε ο ίδιος να το φροντίσει το σκυλί και το φρόντισε με τον τρόπο που βλέπετε. Άρα μέχρι εκεί πήγε η κατάθεση του κυρίου. Μέχρι εκεί έχει φτάσει. Αν δεν κάνω λάθος, ήδη του έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο. Αυτό το μεταφέρω με επιφύλαξη. Ήδη του έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο της τάξης των 300 Μάλιστα. ευρώ για τα ζώα συντροφιάς. Και η δικογραφία βεβαίως θα διαβιβασίσουν. Κάτι τελευταίο πήγατε να προσθέσετε, κύριε Λιαρωμάτη. Έχετε πληροφορίες ότι... Έχουμε πληροφορίες για το πόσο χρονικό διάστημα ήταν εκεί η Νίκη, δεμένη. Ό,τι είπαν η οικογένεια που είχε τη Νίκη, έχουν πέσει σε αντιφάσεις, έχουν πει πολλά ψέματα. Γιατί πριν, ο κύριος πριν που μιλούσε, γιατί δεν έχω εικόνα καταρχήν και ζητώ συγγνώμη, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι στην ιατρική κλινική. Ο κύριος Πάνου είναι στην Κοστάτση. Λοιπόν, όντως είναι έτσι, είναι μικρή κοινωνία, δεν μιλάνε, βλέπουν κακοποιήσεις στη ζώνη, δεν μιλάνε. Γιατί? Είχαν πάει όμως στο παρελθόν, αλλά δεν φτάσανε ποτέ μέχρι το ΑΤΑ. Είχαν πάει για καταγγελία, αλλά δεν φτάσανε ποτέ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για να πολύ. Καταγγείλουν αυτή την κατάσταση εκεί. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Εμείς είμαστε εδώ σαν εκπομπή για ό,τι χρειαστεί. Ακόμα και να στείλουμε απευθεία σύνδεση, με χαρά. Αν κάτι... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καταρχήν, που... χρειαστείτε. Και μετά λέμε για νομικά πλαίσια, γιατί εντάξει, κάποιος μπορεί να κάνει κάτι κακό. Όταν όλος φοβάται να το καταγγείλει, για ποιο λόγο φοβάται να το καταγγείλει, τι είναι εκεί. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να φεύγει από μπροστά. Μα βλέπεις χιλιάδες κόσμου πέρασαν μπροστά. Η αστυνομία δεν πέρασε από μπροστά ποτέ. Δάσκαλοι δεν πέρασαν μπροστά από ποτέ. Παιδιά δεν πέρασαν. Δηλαδή, τι φοβούνται, τι φοβήθηκαν. Έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις που ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί και να παροτρύνουμε τον κόσμο να καταγγέλει τέτοια περιστατικά. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.